Γεια σας, είμαι ο Μινάζας Γιάννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και θα σας δείξω την επίλυση μιας εργαστηριακής άσκησης. Μιας εργαστηριακής άσκησης που έχει σχέση με την κρυφή μνήμη και είναι για το μάθημα αρχιτεκτονική υπολογιστών. Συγκεκριμένα είναι το θέμα 9 της θεωρίας του μαθήματος αρχιτεκτονική υπολογιστών της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2013. Όπου μας αναφέρει η άσκηση ότι σε έναν επεξεργαστή με 32 kB κρυφή μνήμη επίπεδου 1, 4 δρόμων, 64 byte αναγραμμή και μέγιστη εξωτερική μνήμη 1 TB, να βρούμε τα παρακάτω στοιχεία. Πόσα bit έχει το offset ή το displacement, δηλαδή πόσα bit χρειάζονται για να διευθυσιοδοτήσουν τα byte της γραμμής, πόσες γραμμές έχει η κρυφή μνήμη, πόσα bit έχει το tag. Και επίσης, σε αυτή την κρυφή μνήμη, αν γνωρίζουμε ότι η διεύθυνση 0αβββ0h βρίσκεται στην κρυφή μνήμη, να υπολογίσουμε σε ποια γραμμή έχει τοποθετηθεί και με τι tag. Και επίσης, ποιες άλλες διευθύνσεις βρίσκονται στην ίδια γραμμή. Ας δούμε λοιπόν πώς θα επιλύσουμε αυτή την άσκηση. Ξεκινάμε με το στοιχείο ότι έχουμε συνολικά 64 byte αναγραμμή. 64 byte αναγραμμή σημαίνει ότι για να διευθυνσιοδοτήσουμε 64 διαφορετικές θέσεις σημαίνει ότι χρειαζόμαστε 6 bit, γιατί 2 εις την έκτη είναι 64 θέσεις. Άρα στην εκφώνηση πόσα bit έχει το offset, μπορούμε να πούμε ότι 6 bit έχει το offset. Στη συνέχεια μας ζητάει η εκφώνηση να βρούμε πόσες γραμμές έχει η κρυφή μνήμη. Για να υπολογίσουμε πόσες γραμμές έχει η κρυφή μνήμη θα πρέπει να βρούμε πόσα byte έχει κάθε δρόμος και πόσα κάθε δρόμος είναι το N-way που λέμε, δηλαδή οι πόσες διαφορετικές αντιστοιχίσεις, και ασφαλώς να διαιρέσουμε με το 64 byte αναγραμμή. Άρα λοιπόν έχουμε 32 kilobyte, τα οποία 32 kilobyte είναι 32 επί 1024 byte. Άρα συνολικά έχουμε 32 επί 1024 byte χωρητικότητα. Αυτή η χωρητικότητα μοιράζεται σε 4 δρόμους, σε 4 set. Άρα έχουμε αυτό το νούμερο 32 επί 1024 διά 4 δρόμους και επίσης ξέρουμε ότι το κάθε set έχει 64 byte. Άρα το διαιρούμε και με το 64 προκειμένου να βρούμε τελικά πόσες γραμμές είναι. Αυτό το νούμερο που μπορούμε να το κάνουμε και εύκολα στο πρόχειρο, γιατί όλες είναι δυνάμεις του 2, δηλαδή το 4 είναι 2 στο τετράγωνο, το 64 2 εις την έκτη, το 1024 2 στη δεκάτη, το 32 2 στην πέμπτη. Άρα λοιπόν η τιμή που θα υπολογίσουμε είναι 128. Το 128 σημαίνει ότι έχουμε 128 διαφορετικές γραμμές. Προκειμένου να μπορέσουμε να διευθυνσιοδοτήσουμε 128 διαφορετικές γραμμές, χρειαζόμαστε 7 bit, γιατί 2 στην 7η είναι 128. 128 λοιπόν θέσεις απαιτούν 7 bit. Αν είχε 256 γραμμές, τότε θα ήθελαμε 8 bit. Άρα, τι μπορούμε να καταλάβουμε? Ότι από το συνολικό εύρος των διευθύνσεων, των bit της διεύθυνσης μνήμης, το offset ή το displacement ή μετατόπιση
είναι 6 bit και τα υπόλοιπα 7 bit είναι το index, δηλαδή ο αριθμός γραμμής της κρυφής μνήμης, και τα υπόλοιπα που περισσεύουν είναι το tag. Πόσα είναι αυτά όμως που περισσεύουν, θα πρέπει να δούμε πάλι την εκφώνηση. Μας δίνεται ότι είναι 1 terabyte. Το 1 terabyte απαιτεί 40 bit για να διευθυνσοδοτηθεί. Άρα λοιπόν μπορούμε να υπολογίσουμε το υπόλοιπο και είναι, ας το γράψω εδώ πέρα, ότι 1 terabyte είναι 40 bit. Οπότε το υπόλοιπο το tag είναι το 40 μείον 7 bit που είναι για το index μείον 6 bit που είναι το offset. Δηλαδή 40 μείον 7 33 και αφαιρούμε το 6 και γίνεται 27 bit. Άρα αυτό εδώ πέρα το tag είναι 27 bit. Το επόμενο στοιχείο που μας ζητάει η εκφώνηση είναι για μια συγκεκριμένη διεύθυνση που έχει τοποθετηθεί. Η αβ, αβ, f0. Θα πρέπει λοιπόν να μετατρέψουμε αυτή τη διεύθυνση, δηλαδή το 0, α, β, α, β, f0, στην διαδική αναπαράσταση, γνωρίζοντας ότι κάθε ψηφίο στο δεκαεξαδικό σύστημα καταλαμβάνει 4 θέσεις bit, 4 bit. Άρα το 0 είναι 0, 0, 0, 0, το α που είναι το 10 είναι το 1, 0, 1, 0, το β το 11 είναι 1, 0, 1, 1, το α που είναι το 10 πάλι 1, 0, 1, 0, το β το 11 1, 0, 1, 1 και το f ασφαλώς 1, 1, 1, 1, ενώ το 0 πολύ εύκολα το υπολογίζουμε σε 0, 0, 0, 0. Θα πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε που έχει τοποθετηθεί. Πώς θα δούμε που έχει τοποθετηθεί? Αρκεί λοιπόν να χωρίσουμε με τα στοιχεία που έχουμε υπολογίσει πιο πριν. Το offset είναι 6 bit, άρα μετράμε 6 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Σε αυτό το σημείο εδώ πέρα λοιπόν είναι το offset. Επίσης, το index είναι 7 bit. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα είναι το index. Δηλαδή παρατηρούμε ότι το index είναι στη θέση 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. 7 bit. Και τα υπόλοιπα βέβαια είναι το tag. Δηλαδή από αυτό εδώ πέρα μέχρι την αρχή είναι το tag. Ωραία. Άρα λοιπόν η γραμμή που έχει τοποθετηθεί το στοιχείο είναι η 010111, ή άμα θέλουμε να την μετατρέψουμε στο δεκαεξαδικό σύστημα είναι το τελευταίο ψηφίο, είναι το F, F και τα τρία άλλα που είναι 0, 1, 0, είναι το 2. 2FH. Άρα, στην εκφώνηση, σε ποια γραμμή έχει τοποθετηθεί, απαντούμε το 2FH. Σε ποιο tag, το tag είναι, όπως είπαμε, τα υπόλοιπα bit που βρίσκονται στο πρώτο τμήμα της διεύθυνσης. Δηλαδή, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 01, το οποίο βέβαια μπορούμε να το μετατρέψουμε και στο δεκαεξαδικό σύστημα ξεκινώντας από το τελευταίο ψηφίο και γνωρίζοντας ότι κάθε 4 bit είναι ένα ψηφίο στο δεκαεξαδικό. Δηλαδή για παράδειγμα το πρώτο κομμάτι είναι το 1101, δηλαδή 8 συν 4 12 συν 1 13. Είναι το C λοιπόν. Επίσης μετά ακολουθούν τα άλλα 4 bit
1, 0, 1 και το 0 από μπροστά. Αυτό λοιπόν είναι το 4 και ένα 5, είναι το 5. Στη συνέχεια παίρνουμε τα υπόλοιπα 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, το οποίο πάλι είναι το 5 και βέβαια τα υπόλοιπα είναι 0. Άρα λοιπόν το tag της συγκεκριμένης διεύθυνσης είναι αυτό εδώ πέρα που μας έχει, που έχουμε υπολογίσει. Τέλος, μας ζητάει ποιες άλλες διευθύνσεις βρίσκονται στην ίδια γραμμή. Για να υπολογίσουμε τις διευθύνσεις στην ίδια γραμμή, θα πρέπει να βρούμε την ελάχιστη διεύθυνση, που είναι όταν το offset γίνει όλο 0 και όταν το offset γίνει όλο 1. Για παράδειγμα, η χαμηλότερη διεύθυνση είναι με το offset 0. Βάζουμε λοιπόν 1, 2, 3, 4, 5, 6 μηδενικά, ενώ η μεγαλύτερη είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 έως λοιπόν αυτή τη διεύθυνση, και βέβαια πρέπει να είναι στην ίδια γραμμή. Η ίδια γραμμή είπαμε είναι το 2FH. Άρα στο 2FH και ασφαλώς πρέπει να έχουν το ίδιο tag. Άρα είναι 55CH. Άρα λοιπόν οι διευθύνσεις είναι από το 55CH στη γραμμή 2FH με offset από 0000000 μέχρι 11111. Μπορούμε ασφαλώς να το κάνουμε όλο μαζί στο διαδικό σύστημα ή όλο στο δεκαεξαδικό ή σε όλη τι άλλο θελήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα κλασικό θέμα κρυφής μνήμης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνω τη λύση της άσκησης.